Με ζήτησες, μπαμπά. Γεια σου, Δεσποινάκη. Ε, λοιπόν, μέσα σε αυτό το σπίτι μένουμε τόσες μέρες και καταφέραμε ακόμα να γνωριστούμε καλύτερα. Τι να γίνει, τώρα που θα παντρευτείτε την κυρία Όλγα και θα μένετε περισσότερες ώρες εδώ μέσα, θα γνωριστούμε. Ε, μη μου πεις ότι το πίστεψες ότι θα παντρευτώ αυτήν την... Ε, τέλος πάντων, άντε να μην το πω. Τότε τι μένω βγαίνεις εδώ μέσα κάνοντας το μνηστήρα και την έτσι την κοπέλα. Ε, για να είμαι ειλικρινής, μέχρι την ημέρα που ήρθες εδώ εσύ, δεν απέκλεια την περίπτωση να αποτελεί κατ' ναι. Τώρα όμως... Τι όμως, σε παρακαλώ, ε! Μη μου πεις πως έχω άσχημο ποδαρικό και χάλωσε ο γάμος, γιατί εγώ σε κάτι τέτοιο είμαι γουρλού. Να δεις που μέχρι ο Λέλος θα παντρευτεί. Ποιος σου είπε, κούκλα μου, πως έχεις άσχημο ποδαρικό. Και από ποδαρικό και από πόδι σκίζεις. Α, σε παρακαλώ, μπαμπά, μη μ' αγγίζεις, γιατί θα το πω της μαμάς. Εσύ βλέπω έχεις και χιούμορ. Χούμορ, τι είναι αυτό. Δεν ξέρεις. Όχι, δεν έτυχε, βλέπεις, να φέρει ο έμπορος στο χωριό μας από τέτοιο. Εσύ, παιδί μου, είσαι ένα περιβόλι. Περιβόλι ανθόσπαρτο που λέει. Χιούμορ, παιδί μου, θα πει όταν ένας άνθρωπος λέει αστεία. Λέει αστεία και γελάει. Κατάλαβες. Και βέβαια κατάλαβα. Από γέλια άλλο τίποτα. Ε, λοιπόν, ξέρω κάτι ανέκδοτα, μούρλια. Να σου πω ένα. Πες το. Λοιπόν, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο του κόσμου. Ε, πες το, λοιπόν, μέσκασε. Σιγά σιγά, ντε. Ε, κάποτε μπαίνει ένας ανθρωποφάγος σε ένα εστιατόριο, φωνάζει τον καρσόνι και το τρώει. Καλό, ε, πάρα πολύ καλό. Τι, δεν γέλασες, δεν σ' άρεσε. Ε, λοιπόν, να σου πω ένα άλλο που θα γελάσεις πάρα πολύ. Και δεν το λες. Κάποτε ήταν ένας άνθρωπος που μόλις τον γαργαλούσανε. Να έτσι. Μη γελάω πολύ. Είδες πως έκανα και γέλασες, ε. Ας αφήσουμε τα ανέκδοτα και να μιλήσουμε σοβαρά. Το ξέρεις πως μ' αρέσεις. Τι, σ' αρέσω. Έλα ρε παιδάκι μου, τώρα δεν είπες να αφήσουμε τα ανέκδοτα για να μιλήσουμε σοβαρά. Ε, σοβαρά σου μιλάω κι εγώ, μου αρέσεις πολύ. Θέλω να παντρευτούμε, παιδί μου. Παντρευτούμε, ρε, σοβαρά μου. Παντρευτούμε, είπες. Ναι. Εγώ κι εσύ. Ναι. Εσύ κι εγώ. Ναι. Καλά ρε παιδάκι μου. Και η κυρία Όλγα Ότ Κουτήρ, τι γίνεται. Ναι, τώρα καημένη, θα της μασίσω μερικά λεπτά ακόμα και αντίο. Κι ύστερα θα παντρευτούμε. Παντρευτούμε. Ναι. Σε μένα το λες εσύ τη Δεσποινή. Σε σένα. Σε μένα. Ναι. Τι λες ρε παιδάκι μου. Θα παντρευτούμε. Εσύ κι εγώ. Θα πάρω μια αντιπροσωπεία και θα την παζώσουμε για καλά. Καλά, τι αντιπροσωπεία. Να, κάτι μηχανές. Μόνο που μου λείπουν μερικά κεφάλαια. Α, σου λείπουν τα κεφάλαια. Και πού θα τα βρεις, ε? Να, λέω, μια και που θα ζήσουμε μαζί, εσύ όλο και κάποιο κουμπόδεμα θα έχεις. Μου τα δίνεις να βάλουμε μπρος στη δουλειά και μετά παντρευόμαστε. Α, κατάλαβα. Δηλαδή τα δικά σου θα είναι δικά σου και τα δικά μου πάλι δικά σου, ε? Έλα τώρα, για ποιον με πέρασες. Μοιάζω για πατεώνας. Όχι ρε παιδάκι μου, όχι, πα. Εσύ είσαι παιδί του κατηχητικού. Βοηθιά μας. Δεσποινάκη, θέλω να το σκεφτείς καλά το πράγμα. Εάν δεν μου πεις το ναι, θα γίνω πολύ δυστυχισμένος.